ενδιαφέροντα θέματα, τις προσωπικές διαδρομές των πολιτικών που είναι σε αυτή την αίθουσα, τις παραδόσεις και το πόσο τηρούν τις παραδόσεις και τις αξίες τους διάφοροι πολιτικοί, οι ομάδες πολιτικών. Ακούμε ενδιαφέρουσες και σεβαστές συζητήσεις για το αν στο πλαίσιο ενός κατεπήγοντος νομοσχεδίου που αποτελεί τρίτο πρόγραμμα, είναι δεδομένο αυτό, αν αυτό επιτρέπει να γίνει η συζήτηση όπως όλοι θα θέλαμε ή όχι. Ακούμε σημαντικές παρατηρήσεις περί συνταγματικότητας ή μη συνταγματικότητας κάποιων ρυθμίσεων με βάση παρακτηρήσεις σεβαστών θεσμών του ελεκτικού συνεδρίου. Από την άλλη όμως πλευρά είναι σαφές ότι πρώτον στις 12 Ιουλίου η ελληνική κυβέρνηση, καλός ή κακός, αυτό θα το κρίνει η Βουλή, οι πολίτες, οι βουλευτές της πλειοψηφίας των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, στις 12 Ιουλίου επέλεξε σε στρατηγικό επίπεδο να υπογράψει μια συμφωνία με τους εταίρους, η οποία κατά την κυβέρνηση ήταν η καλύτερη δυνατή συμφωνία που μπορούσε να κάνει σε επίπεδο Euro Summit, διότι θα κρατήσει τη χώρα στο ευρώ, θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις σταθεροποίησης της οικονομίας, θα απέτρεπε δραματικότερες εξελίξεις και αυτή η επιλογή έγινε. Μπορούμε να την κρίνουμε, μπορούμε να τη συζητάμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτή η επιλογή έγινε, την ευθύνη την έχει πάρει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, αυτό πρέπει να είναι σαφές σε όλους. Και σε αυτή τη φάση, μετά από εκείνη τη συμφωνία, η δουλειά την οποία κάναμε, αυτή ήταν η εντολή να κάνουμε, ήταν να μετατρέψουμε αυτή την απόφαση του Euro Summit σε μια συμφωνία. Αυτό έγινε. Την περασμένη Δευτέρα, πριν από λίγες μέρες, μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρό, δεν είναι τη στιγμή, στην Ολομέλεια θα έχουμε τη δυνατότητα να απαντήσουμε στην κριτική του κυρίου Θεοχάρη, του κυρίου Μητσοτάκη, αν οι διαπραγματευτές ήμασταν καλοί, κακοί, περαστικοί, πίναμε καφέδες ή κάναμε διαπραγμάτευση, θα μας δοθεί ο χρόνος να το συζητήσουμε. Αυτή η συμφωνία λοιπόν αποτυπώνει σήμερα αυτή τη διαδικασία που εγκαινιάστηκε, επαναλαμβάνω, με επιλογή της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού στις 12 Ιουλίου. Αυτή η διαδικασία, η οποία σήμερα καλούμε τη Βουλή με κατεπήγοντα τρόπο να ψηφίσει, προσδιορίζεται από ασφιχτικά χρονικά περιθώρια, τα οποία ανέλησε επί μακρόν ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτά είναι τα δεδομένα. Κατανοώ και όλοι κατανοούμε τις διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις, τις διαφορετικές ερμηνείες, το αν οι άνθρωποι κάνουν καλά ή όχι, αν η κυβέρνηση έκανε καλές επιλογές ή όχι. Όλα είναι θεμητά. Σήμερα αυτή τη στιγμή έχουμε μία και μοναδική επιλογή. Να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία, να επισημάνω ότι εμείς διατηρούμε τις τροπολογίες στην Επιτροπή και θα τις φέρουμε στην Ολομέλεια για πιο εκτενή συζήτηση. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε σήμερα προς ψήφιση, με πολλά θετικά και αρνητικά, και μπορούμε επί μακρό να συζητήσουμε και θα συνεχίσουμε να τα συζητάμε αυτά την επαύριο. Το διακύβευμα είναι όμως σαφές και απλό. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε, η κυβέρνηση ολοκλήρωσε τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Αύριο ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας θα πάει στο Eurogroup για να επικυρώσει πρώτον μία συμφωνία τριετούς διάρκειας με πλήρη χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης και αυτό θεωρούμε ότι πρέπει με κάθε τρόπο στο επόμενο βήμα ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας να είναι πλήρως εξοπλισμένος να ολοκληρώσει αυτή τη συμφωνία. Οτιδήποτε άλλο παράγει διάφορους κινδύνους που είναι απόλυτα κατανοητό. Παρακαλώ το Προεδρείο. Κάνω έκκληση προς το Προεδρείο. Εφόσον η συζήτηση στο πρώτο σκέλος ολοκληρώθηκε και στο δεύτερο σκέλος αφορά την κατάθεση τροπολογιών ή όχι, και η τοποθέτησή μας είναι ότι έκλεισε και αυτός ο κύκλος συζήτησης και η κυβέρνηση επιμένει
ότι θα διατηρήσει τις τροπολογίες και τις παίρνει για συζήτηση στην Ολομέλεια, θα παρακαλούσα το Προεδρείο να ολοκληρώσει την διαδικασία το συντομότερο δυνατόν.